Mad Radio Podcast. Παιδιά, εμεί ξέρουμε ah. και αυτή ξέρει και αυτό ξέρει ότι Όλοι είναι ξέρουνε. εδώ ο Μέντε Φουέρτε. Έλα ρε παιδάκι μου, καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα Να καλημέρα, σου πω το, τώρα δύο χειροκροτήματα. Έχει δεν έχει παραπάνω. Αυτά, με αυτά θα, θα υπάρξει. Ε, είμαστε εδώ. Α, Ό, ό,τι είναι. Α, αυτοί, αυτοί, είναι. Είμαστε, αυτοί είμαστε. Only fan, παιδιά. Ο Γιώργο νιστάζει άπειρα. Νιστάζει. Χάλια. Χάλια, χάλια. χάλια. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε και στην κίνηση. κίνηση του αιώνα. Θέλει να μα πει για την κίνηση. Γιατί έχει γίνει ένα χαμό λίγο. Πολύ ωραία πέρασα. Ωραία πέρασε. ακούμε τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Από χτε, εμεί εδώ στην εκπομπή παίζουμε την τραγουδάρα σου τη νέα μαζί με τον Τρανό. Έχουμε υπερενθουσιαστεί. Για κάποιο λόγο στα social μου μου στέλνουν, στείλε μου το τραγούδι σε MP3. Δεν ξέρω γιατί. Ε, Πε μα πότε βγαίνει για να τα ακούσουν επιτέλου. Σήμερα, 12 και ναι. Α, 12 και ένα πολύ ωραίο. 8 δεκάτου. ένα. Δηλαδή. Ε, Spotify ή. Α, Spotify, ah, Spotify, Spotify, ωραία. Γιατί YouTube υπάρχει. Σήμερα είναι 7. Το δικό. Δικό. Η μεσημέρι είναι 7 ή 10. δεν υπάρχει, έχει ληκαριστεί. Απλά. Α, γιατί έχει ανέβει ένα ηχητικό στο YouTube, δεν Όχι, όχι, Για να εξηγήσω, 12 και ένα το, τα μεσάνυχτα. Mm -hmm. Επειδή το μισή ούτε εγώ το κατάλαβα. Όχι μεσημέρι. Α, και εγώ μεσημέρι νομίζω τώρα. Εμεί είμαστε μεσημερινή τύπη. Εντάξει. Ωραία. Οκ, ναι, για πείτε και. Τι λέγαμε. Ποιο το έγραψε το τραγούδι, εσεί οι δύο. Εγώ και τραγούδι, ναι. Τι ωραία. Πώ είναι ρε παιδί μου να γράφει τραγούδι. Με τον τρανό. Για παίρνει. <laughs> με... τον τρανό, πώ είναι να γράφει τραγούδι. Πώ <laughs> Φανταστική εμπειρία. Α, είναι εμπειρία, ε. ε είναι εμπειρία, ο τρανό γενικά. Ωραία, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Όχι. Όταν είστε δύο καλλιτέχνε, πάει κάποιο, χτυπάει την πόρτα και λέει: Κοίταξε, α πούμε, δανείζομαι. Γιώργο, έχω γράψει κάτι και πιστεύω ότι εσύ θα το συμπληρώσει. Πώ γίνεται ναι, το πάντρεμα. Αυτό που γράφει το κομμάτι, ρε, παιδί μου, συνήθω φαντάζεται με ποιον θέλει να το κάνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έτυχε και το ο Okay. στο TikTok κάπου. Γουστάρε μου λέει, bro, θέλω να το κάνουμε, του λέω εννοείται. Μα υπήρχε κάτι, όντω υπήρχε κάτι στο TikTok. Ναι, ναι, το είχα ανεβάσει εγώ. Το... Εσύ, Εσύ όμω πήγε να με το κάνει μόνο σου, νομίζω δηλαδή. Mm -hmm. Mm -hmm. δεν είναι. Okay. Πέρα να το κάνω μόνο μου. Αλλά τελικά η ζωή ήταν. Ήρθε τρανοϊό και έγινε <laughs> σούπερ. <laughs> Τι ωραία να το ακούσουμε πριν πάμε, ή όχι, θε να πάμε λίγο. Για πολύ σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε. Όχι, όχι, να το ακούσουμε. Ωραία, τα ακούμε. Και ερχόμαστε με μέντε Θα πάρουμε λίγο μια λίγο παραπάνω χρόνο, οπότε μην αγχώνεστε. Θα πάρουμε πολύ χρόνο, παιδιά, εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο. Αχ, αυτό το αποθυμένο. Εντάξει, δεν τραγουδάω, παιδιά. Μαντρέντε, ο 106,2. Έπεσαν τα κινητά, είναι μαζί μα. Ποτέ δεν μου πέφτει, εμένα δεν ξέρω τι το, το πρώτη φουέρτε... φορά μου συμβαίνει. Ε, τι, δεν σου πέφτει. Δεν ξέρω τι γίνεται. το μία βοήθεια είναι... να σηκωθεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Μέντε Φουέρτε, στην παρέα μα φυσικά. 6936-646-656 είναι το Viber Μπορείτε να μα στείλετε ό,τι θέλετε. Βεβαίω, εμεί ήδη ξέρουμε ότι θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται. Αλλά αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Ναι. Ε, ε είμαστε... Ακούμε το αποθυμένο, το οποίο πότε βγήκε το αποθυμένο. Ε, πριν ένα Πάνω χρόνο. κάτω, ρε παιδί μου, δεν λέω τώρα ακριβώς Ναι, νομίζω πριν κάνα χρόνο. Mm? Και τι, είμαι, αποθυμένο είμαι ήταν, ε? τι αποθυμένο ήταν. Τι αποθυμένο ήταν αυτό. Γενικό. Α, γενικό. Ε. Δεν, εννοώ, επειδή τα πολλά τραγούδια μπορεί να είναι βιωματικά. Μπορεί κάτι Ω, να. Ο μα Τι είναι τώρα. το τηλέφωνο του. Το τηλέφωνο τη Γιώτα. Α, τη ναι. Μάλιστα. Η ε, Γιώτα Μπαντέ δίπλα μα φυσικά πάντα υπεύθυνη καλεσμένων. Εννοείται. Το συζητάμε αυτό. Κάθε φορά με ένα νέο outfit πάρα πολύ όμορφη. Ε, Γιώργο. Παρακαλώ. Τα αποθυμένα καλό είναι να γίνονται. Σίγουρα. Να γίνονται. Μισό λεπτό. Να μένουν αποθυμένα για να δημιουργούν έτσι μια εξέλιξη για να έχει κάτι να σκέφτεσαι. Ή πραγματικά να τα βιώσει. Γιατί νομίζω όταν τα βιώνει τα αποθυμένα δεν είναι και τόσο ωραία. Ε, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να τα βεώσει για να αποκτήσει καινούρια και μετά να α, γίνεται το ξέρει. Α, για να γίνεται τράμπα με τα αποθυμένα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι βέβαια υπάρχει αποθυμένο δουλειά, συνεργασία, γκομινικό. Εσύ συνήθω μωρέ κομμενικά λένε. Όχι, όχι, τα γιατί και οι δουλειέ είναι αποθημένα και οι συνεργασίε. Εντάξει, όλα τα αποθημένα καλό είναι να τα πραγματοποιούμε, ρε παιδί μου, και να φτιάχνουμε. Εγώ που καινούρια. δεν έχω αποθημένο ρε παιδιά, να το συζητήσουμε. Τι είσαι αποθημένο, 25 χρόνια κάτω που δεν είσαι αποθημένο. Κομμενικά αποθημένα δεν έχω. Τι δεν έχει, δηλαδή, εδώ μα έλεγε πριν για τον, τον Τζίσουντε Ρουλό. Ναι, Αυτό ναι, δεν είναι ναι. αποθημένο, θα γίνει κάποια στιγμή. Ε, είναι αποθημένο όμω. Τι είναι αποθημένο είναι ότι πήρε ένα νι. Δηλαδή ότι φασώθηκα με τον Τζέισον και μετά με άφησε. Αυτό Ποιο είναι που σημαίνει. Φασώθηκε, Μωρέ. Έχει καλεσμένο ρε, λέμε τώρα τέτοια Τέλο πάντων, λοιπόν. Να ρωτήσω, εγώ θέλω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Ε, πριν μερικού μήνε ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο με τον Αντώνη Ρέμο. Mm -hmm. ε, Έχει κάνει ντουέτα και συνεργασίε πάρα πολλών ειδών. Ναι. Από Ευαγγελία, από πιο καλλιτέχνε τη τραπ σκηνή, από Αντώνη Ρέμο. Γυρνά σε τρανό. Εντάξει, Ελένη Φουρέιρα. Ένα άλλο που μου άρεσε πάρα Tanta. πολύ. Τάμτα. Το πρώτο ήταν η Τάμτα. Το ακούσαμε πριν από λίγο. Πώς, Πώ πιστεύει ότι κάθε το χαρακτήρα και η φωνή σου και η περσόνα που είσαι και είναι τόσο χαμηλό. Τόσο Στεριαστή. Ε? Ε? Όχι, ναι, κολλάει με όλα. Ναι. Ε, πφ, δεν ξέρω να σου το απαντήσω αυτό. Συγκεκριμένα, α πούμε, με τον Αντώνη ήταν όλη η συνεργασία φανταστική. Mm -hmm. Είναι εντάξει υπέροχος άνθρωπος σε όλα του, πολύ επαγγελματία. Ε, θυμάμαι βασικά την πρώτη φορά που πήγα και τον είδα στην πρόβα Μου είπα στο αγώνη Δηλαδή είναι Μαέστρο. Τα καθοδηγεί όλα, είναι, τα κοιτάει είναι μηχαλή, όλα. Ναι, ναι. Ε, δεν υπάρχει. Εκεί κατάλαβα. Λέω εντάξει, γι' αυτό ο Μάνι είναι αυτό που είναι και είναι εκεί τόσα χρόνια. Ναι, και, στις, και κάνατε και live μαζί. Ναι, ναι κάναμε ε? όλο το καλοκαίρι live. Ήμασταν ε, Θεσσαλονίκη, στο μαζί. Πώ ήταν είναι. αυτή η συνύπαρξη με έναν κόσμο λίγο διαφορετικό, Πολύ περίεργο. Γιατί είναι και ο Αντώνη, ο οποίο είναι, ο... είναι και ο Νούμερο ένα δεν είναι ο Είναι ο μάστερ, ρε παιδί μου, ναι, του ναι, λαϊκού ναι, ναι. τραγουδιού. Έτσι, μετά ε, από τον. Με πετάξαν στα βαθιά <laughs> και <κατευθεία. laughs> Σε πετάξαν, αλλά κολύμπησε από ότι. Λέει και ο ίδιο. Ε, Γιατί σου έχει πολύ αγάπη. Ναι, νομίζω ότι πήγε καλά. Πήγε καλά. Σίγουρα για εμένα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα. Όπα. Δηλαδή. Για, α, για το δικό μου άκτενο, Εννοώ ότι βγήκα και ήταν ένας κόσμος τελείως ξένος Α εννοείς επαγγελματικά τώρα Αλλά γιατί νομίζω ότι συναισθηματικά ένιωσες ότι πιέστηκες Όχι όχι καμία σχέση Ο κόσμο mm -hmm. εννοεί ότι... στο μαγαζί Στο έ... μαγαζί ρε παιδί μου Ότι ήταν και κάτι καινούργιο και για αυτούς και mm -hmm. για εμένα Οπότε mm -hmm. εγώ έπρεπε να το χειριστώ καλύτερα okay. Κατάλαβες Καλύτερα ήταν περίεργο συνέστημα, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Mm. Δηλαδή. είναι μόνο σε σένα, γιατί όταν νομίζω εγώ άκουσα τα καλύτερα και όταν έβγαινε. Ελπίζω, ελπίζω έβγαινες να. Ένα, μια τελείω άλλη νότα προφανώ και του άρεσε πολύ. Μα και ο Αντώνη λέει τα καλύτερα. Γι' αυτό και επίσης, το λέω. Ε, επειδή... Μήπω είναι μόνο στο γεγονό επειδή μάλλον είναι τελειωμανή, λέω τώρα εγώ. Μπορεί. Ε, μπορεί, μπορεί να παίζει γι' αυτό, αλλά σου λέω ότι είναι το τι αισθάνθηκα εγώ. Okay, οπότε αισθάνθηκε ότι θέλει λίγο και μια δεύτερη φορά ή δεν θε να το ξανακάνει. Όχι, εννοείται θα το ξανάκανα. Εννοεί θα το ξανάκανα. Δηλαδή πέρασα και πολύ ωραία, όλα ήταν σούπερ. Mm -hmm. εγώ κατάλαβε. Ήταν λίγο περίεργο το συνέστημα, ήταν κάτι που έκανα πρώτη φορά. Όπω όταν έβγαινα πρώτη φορά στα lives, mm. έτσι ήταν και κάτι καινούριο για και αυτό. Νομίζω όμω ότι ο κόσμο του Αντώνη του άρεσε πολύ, γιατί ε, ε, είσαι εσύ αυτό και όχι κάποιο άλλο. Σούπερ, ελπίζω όντω να ναι, του άρεσε και να μην με ανοιχτήκαν επειδή ήμουν δίπλα στον Αντώνη. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, δίπλα στον Αντώνη, εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια: Εδώ να, να κάτσει και στο fame. Είχα ακούσει κάποια στιγμή το όνομά σου ναι. γι' αυτό, ήταν κάτι που θα σε έλεγα. Ήταν το πρώτο όνομα που εγώ προσωπικά άκουσα για την κριτική Επιτροπή εντωμεταξύ. Θυμάμαι ότι είχε ακουστεί, αλλά λέγαμε θα είναι. Τώρα εγώ τη λέω, δεν ξέρω αν ήταν η Κρητική Επιτροπή. Έτσι, εγώ έτσι άκουσα. Έτσι είχε γίνει. Α, ισχύει αυτό. Έτσι είχε γίνει. Ναι, είχαμε κάνει κάποιε συζητήσει και αυτά, αλλά δεν προχώρησε, ρε παιδί μου. Ναι. Ε, θα ήθελε, α πούμε, σε κάποια άλλη στιγμή, ή ξέρω εγώ τώρα το βλέπει και τον βλέπει τον Αντώνη καθόλου. Εννοείται, τον τον φίλοι, ναι, 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 ναι. Εννοείται. εννοείται το βλέπω τον Αντώνη. Καλά, αφού είναι φίλοι, δεν κάνετε και μαζί διακοπέ. Ναι, ναι, ναι. Ο αν βλέπει το fame, ρε παιδί μου. Εννοείται το βλέπω, εννοείται το βλέπω. Το βλέπω και γενικά, ρε παιδί μου, γιατί... Είναι η δουλειά σου. Είναι το μόνο μουσικό reality, mm. να το πω τσα, ναι, ναι, τσα, ναι, ναι, τσα, ναι, ναι, έτσι, ένα καλό talent show που υπάρχει τώρα, οπότε θα το έβλεπα έτσι κι αλλιώ. πόσο μάλλον αφού είναι και ο Αντώνη. Το βλέπω. Τι είναι και φέρετε. ο Light που είναι εκπρόσωπο τη δικιά μα μουσική. Οπότε πρέπει να το δω, να ενημερωθώ τι γίνεται. Σ' αρέσει όπω εκπροσωπείται με αλφαγιότα. Εννοώ. Ναι. Ε... Γιατί εγώ ξέρω ότι είσαι λίγο πιο. Δεν το λέω με κακία, ίσα ίσα το λέω για καλό. Είσαι πιο στρογγυλεμένο. Δεν είσαι τόσο ότι ξέρει το παλιό πρέπει να μείνει παλιό. Το νέο, εγώ Ρε έχω παιδε, κάνει δε... κάτι. Εσύ δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Ναι, δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα. Αλλά μου αρέσει που. Είναι ο Λάιτ εκεί, που είναι αφιλτράριστο ε, και λέει κάποια πράγματα που, που δεν τα ακούμε συχνά στη τηλεόραση. Τα, τα ναι, ναι. ανακατεύει βασικά. Ε, να σε ρωτήσω συγκεκριμένα γιατί όντω είναι ο μοναδικό τη μουσική που κάνει και εσύ και εκπροσωπείται. και πρέπει να εκπροσωπείται, mm -hmm. θεωρώ. είναι mm -hmm. νομέρα αυτή τη στιγμή. Δεν και, υπάρχουν και έστω μόνο δύο παιδιά από την Ακαδημία που είναι, αλλά έστω υπάρχουν. Mm -hmm. ε, σε αυτό που είπε τώρα στο γενικότερο, π.χ. γιατί πιαστήκαμε τον Ντερ ε, Εσεί αυτό συμφώνησε, για παράδειγμα. Όχι, Καθόλου, καθόλου. Γιατί είδα και τον Αντώνη είπες πολύ λίγο. Κάπως... Καθόλου δεν συμφώνησα. Εννοείται ότι εντάξει, είναι κομμάτια, τραγούδια και ερμηνευτέ και στοιχουργοί που πρέπει να του ξέρουμε, να του μελετάμε για να προχωρήσουμε. Δηλαδή, χωρί το παρελθόν δεν μπορεί να υπάρξει και μέλλον. Ναι. Οπότε. Ναι, δεν συμφωνώ. Πριν πάμε σε πολλά. Σε φράκα. πολλά δεν συμφωνώ, ρε παιδί ναι, μου, Εντάξει, αλλά... όχι. Προφανώ. Εντάξει, άνθρωποι. Είμαστε. Θα... Ναι, όχι. Πριν... Α... Το ρωτάω τα... γιατί. Ναι, θα βδούμε την ώρα. Εντάξει, μίλησα. Σας. Το λέω γιατί όντω υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κάνουν την ίδια μουσική, αλλά δεν σημαίνει ότι σε όλα ταυτίζονται. Τα όχι, όχι, όχι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ναι. ότι πάω να σου απαντήσω αυτό που ρώτησε στο Γιώργο και ο Γιώργο δεν απάντησε. Δεν θέλω να απαντήσω εσύ, Γιώργο. Γιατί ταιριάζει, γιατί το βλέπει και από τι απόψει του. Είναι ένα πολύ ρομαντικό ερμηνευτή και στοιχουργό και συνθέτη. Θέλω να πω ότι ε, εκπροσωπεί στην rap trap σκηνή, αλλά μου βγάζει ρε παιδί μου το συνέστημα ενό σε εισαγωγικά λαϊκού. Μπορεί να καταλάβει τώρα τι εννοώ. Δηλαδή, πάντα... Λαϊκό τον είπε στον άνθρωπο, λαϊκό τον είπε τώρα. Θέλω να πω ότι βγάζει ένα ρομαντισμό πάντα. Από το rap στίχο, από τον trap ναι, στίχο, από, το, α... από, τη χρειά τη φωνή του, από το πώ τοποθετείται. Δεν θα σηκώσει ποτέ Θέλω να μα προσδιορι... προσδιοριστεί, λέω. γιατί έχει πει τραγούδια τα οποία έχουν τον στίχο τη τράπου, λέμε ότι είναι λίγο Πάντα με ρομαντισμό όμω, να ξέρει. Εγώ Έχει αυτό τραγούδια που δεν είχαν και ρομαντισμό. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω τραπ. Καταρχήν δεν είμαι τράπερ. Είσαι ράπερ. Δεν ξέρω τι είμαι. Κάτσες Είσαι ένα ε... Όχι, μα γι' αυτό ε... θέλω να προσδιοριστεί. Να μα πει πώ ορίζει τα τεχνικά δε του. Δεν θέλω να προσδιοριστώ καθόλου. Δηλαδή και λαϊκό να με πει πλέον και εγώ τι θε. Δεν έχω πρόβλημα. Ενώ δηλαδή ναι. κάνω μουσική. Ναι. Ε, με ανθρώπου που θα μου βγάλουν το vibe, θα ταιριάξουμε. Ό,τι και, και μουσική να κάνω, είτε κάνουν έντεχνο, είτε λαϊκό, είτε τραπ, είτε χάο. Κατάλαβε, δεν με νοιάζει πλέον. Αρκεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Η μουσική δεν έχει ταμπέλα. Ναι. Πλέον ο... καθόλου για μένα. Είναι ωραίο που το λε. Απλά υπάρχει. Δηλαδή, ενώ λαϊκό τραγούδι δεν θα, θα τραγουδήσει ποτέ. Μπορεί να συμμετέχει με κάποιον. με τον Αντώνη. Ναι. Ε, οπότε κολλά στα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο. Ε, λοιπόν. Προ το παρόν δεν έχω τραγουδήσει Δεν ξέρω στο μέλλον θα γίνει. Κατάλαβε, δεν θέλω πλέον να λέω. Ότι δεν θα έκανα αυτό. Α, Ο μπορεί να το... τραγουδάγεις και λαϊκό κομμάτι. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να το το τραγουδάγει και όπερα, κατάλαβες. Το Έχει δοκιμάσει ε... το λαϊκό ποτέ? Όχι. Όχι, όχι. 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 Διαφίστε να ακούμε αυτή τη χρειά στην στη πρόζα. Μπορεί να το πηγαίνει, γιατί. Εντάξει, μα θα έχει αυτή τη φωνή και αυτή τη χρειά, και πρέπει να τραγουδήσει. Θέλω ε, να πω. ότι. Εγώ... εγώ να, να σε ακούω να μιλά και όλα καλά. Ε, Πάμε. Βάζω και ώρα αυτούμαστε. και ερχόμαστε. Ε, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Μεντεφουέρτε, Μαντρέντιο 106,2 και την Ελένα Κόνστα και διάφορου ήχου που παράγονται από τα. Αυτά είναι έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει πολύ. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω γιατί αν μιλήσω θα τον βρίσκω σήμερα. Τέλο πάντων, Λάμπορ Ρασέλη, να Κάνω τη θέση κουκλά μου, αδιαφορώ πλήρω. Oh, Έχουμε oh, φάει oh. και λίγο από την ώρα τη Μέρλιν Σαμαντά. Συζητάμε συγγνώμη. Ζητάμε συγγνώμη και Αλλά φάω... η, όχι, η κίνηση τη αρέσει. Κάνουμε. Θα τη Εγώ... αρέσει. Συγγνώμη. Καλά Γιώ... έκανε. Γιώργο, να... ζητά συγγνώμη να... γενικά στη ζωή σου. <laughs> μόνιμα. Γιατί κάνει μόνιμα λάθη, Ω ε. ε, ναι. Ο βαθύ αυτό. Γιατί, είναι. Το, γιατί, του την είπε έτσι του ανθρώπου. Δεν του την είπα, ρε παιδιά. Στραμούτρα. Συζήτηση κάνουμε. Ά, Μπορεί να μου πει, Όχι, Έλληνα, δεν κάνω ποτέ λάθο. Ζητάω συγγνώμη γιατί θέλω να απαλύνω εγώ, την ψυχή του άλλου. Ξέρω και εγώ τι θα μου πεις. Όχι, ρε, ναι, όχι. Κάνω... Κάνει λάθη. Τα κάνει επειδή τα σκέφτεσαι. Δηλαδή τα σκέφτεσαι και τα κάνει. Ή ναι, δεν λέω, το σκέφτεσαι. Αυτό <laughs> είναι λάθο. Αυτό είναι λάθο. Αυτό Πολλοί κόσμοι, παιδιά, είναι. Όχι, λα, λα, λα. Είσαι απερίσκεπτο. Μάλιστα. Εντάξει, μικρό παιδί ακόμα κάνει λάθη. Μικρό παιδί δεν είναι. Ναι. Πόσο, δεν είναι ούτε είναι τρια... ένας ενήλικας. 31, 31. 31, είναι 31, ε, του χρόνου και είσαι καλό. Ε. 31, ωραίο. <laughs> ε, είναι ένας ενήλικας ο οποίος είναι λίγο απερίσκεπτος. Καλό θα είναι, πιστεύεις ότι στην πορεία της ζωής του θα να κάνει λάθη. Όχι απερίσκεπτος. <laughs> Παρορμητικός, να πω κάτι για παρορμητικότητα τώρα, να με παίξετε εμένα. <laughs> <και> <laughs> Όχι, το λέω γιατί. <laughs> ε, μία στιγμή παρόρμηση ήταν αυτή που είχε στα social πριν μερικέ μέρε. Με τη Δανάη. Το πάω. Πα... Όχι, θέλω να το πω γιατί τον έχω μπροστά μου. Μ' άρεσε αρέσει... okay. αρέσει... okay. πολύ. Α... Καμία. Κάπως. Μ' άρεσαν αυτά που έγραψε, που θε να υπερασπιστεί και έναν άνθρωπο σου κοντινό. Καταρχήν να σου πω να ξεκαθαρίσω αυτό. Υπερασπιστήκα εμένα. 100%. Ναι, μέσω αυτού που υπόθηκε στην εκπομπή. Εμένα πρόσβαλε για αρχή. Μπράβο. Ο άλλο άνθρωπο ε... μπορεί να υπερασπιστεί πάρα πολύ. Όχι καλά, για σένα να μιλήσει. Αλλά ναι, για εμένα υπερασπιστήκα εμένα, γιατί εμένα έθιξε και πάρα πολύ μάλιστα. Οπότε αυτό. Απάντησα τελείω. Κατάλαβε. Δεν θα ασχοληθώ παραπάνω. Δεν είσαι άνθρωπο όμω που θα το συνεχίσει. Γιατί... Όχι, Μωρή, τι να συνεχίσω. Μο, εντάξει, γιατί ήταν ωραίο αυτό που έγραψε ότι από εδώ και πέρα πα... δεν τα αφήνω. Αυτό ήταν το νόημα, έτσι. Ότι από εδώ και πέρα παιδιά, ε, ναι, για θα να τα αφήνω. Για να ξέρετε τι λέτε. Όταν με... ναι. Mm. Καλά κάνει. Μιλάτε ναι. ότι, ότι σα κατέβει το κεφάλι, α πούμε, κάπω έτσι ήταν. Ναι, αλλά και πάλι κατα... αυτό ήταν λίγο παρορμητικό γιατί άμα είναι να ασχολούμαι με το τι θα βγαίνουν και θα λένε εκεί και στα πάνελ και από εδώ και από εκεί, κατάλαβε. Ε, καήκαμε. Θα πρέπει και εγώ να κάνω. Εκπομπή να απαντά όλη μέρα σε αυτά. Ναι. ναι, σωστό, γιατί υπάρχουν πολλέ εκπομπέ, πολλά πάνε. Το λέει ο Λάμπρο, γιατί ο πολλά... Λάμπρο είναι φύση παρορμητικό άνθρωπο, ειδικά στα social. Τώρα πάει κάπω να το περιορίσει Έχω... και είναι και, σα... και, άνω των 40, οπότε όχι έχεις που είσαι 30. δηλαδή, ε, και ξαφνικά που εκνευριζόταν, θα έβαζε, θα έβριζε. Όμω, γιατί το λέω, γιατί εσύ μπορεί να του πει ότι κοίταξε, το σταμάτησα. Σκεφτόμουν 10 δευτερόλεπτα πριν γράψω κάτι, γιατί λέω τώρα μην ασχολούμαι με όλου. Εσύ όχι αυτό είτε, που είπε. Και εγώ το αρκετά. Έπρεπε, πιστεύω, να, να τοποθετηθεί, γιατί ήταν πιο βαθύ, δεν ήταν μια χαζομάρα τη στιγμή. Αλλά όταν χαζομάρες, γιατί χαζομάρα είναι όλο το σκεπτικό αυτό ε, δίνεις πάλι βήμα να συνεχιστεί ναι. κι άλλο όλο αυτό που συμβαίνει οπότε καλό είναι να μην απαντάς ήταν ε. όντω χαζομάρα γιατί πήγε να, τα, να ταυτιστεί ο άνθρωπος και η μουσική του με το με το, με, το, αν με να... το ποιόν ενό ανθρώπου ναι, και να... το τι να μπορεί ασχεύει. να σημαίνει. Ήταν, ήταν ναι, μια πολλη... το... πολύ άστοχο. Συγγνώμη για όλου σα που δεν ξέρετε ακριβώ αν υπήρχε. Ναι, ένα πάνω, πολύ σαμαρή μικρό Απλά δεν ήθελα να αναφερθούμε σε συγκεκριμένε. Α... Μία... Δεν θα αναφερθούμε. Απλά είναι για μια αναφορά που είχε κάνει η Δανάη Μπάρκα στην εκπομπή τη συγκεκριμένα, σχολιάζοντα κάποια πράγματα για τη Μαρία Σολομού. Το λέω, το κλείνω για κάποιον που δεν ξέρει. Απάντηση και. Παρ' όλα αυτά, εσύ πιστεύει ότι πολλέ φορέ πρέπει να βγαίνουμε να μιλάμε και. Γιατί έχουμε και συγγενεί πίσω που λέμε. Δηλαδή, αν ακούσουν οι γονεί σου, οι δικοί σου άνθρωποι, ότι ξέρει κάτι, δεν μπορεί να μιλάει κάποιο για κάτι oh, γιατί σχέση. κάνει παρέα με το γιο μου. Ας πούμε. Καμιά σχέση. Α, δεν το νιώθει έτσι. Okay. Οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν ποιο είμαι. Ε, mm -hmm. Οπότε δεν με απασχολεί αυτό. Με απασχολεί όταν ε, με πιάνουν στο στόμα του λάθο και για λάθο ε, λόγου. Κατάλαβε, εγώ μουσική κάνω. Όλα τα άλλα είναι απλά γκώσει. Ξέρω πώς, όπως... Θεω, ναι. Θεωρείς ότι έχεις εκτεθεί παραπάνω από όσο θα ήθελες ή θα έπρεπε. Ε, όχι, τέξη, γιατί με τη δουλειά που κάνουμε... Είναι λογικό να λοιπόν, γίνει. Και είναι αυτό. και κακό να εκτίθεσαι αυτό. Όχι, δεν, δηλαδή, ναι. δεν το λέω εκθέσει με την κακή. Έκθεση στον κόσμο ενώ δεν το λέω με την κακή. Νομίζω έχει νομίζω ο κόσμο ε, γι' αυτό κιόλα σε ακολουθεί και πολύ και στα social και σε αγαπάει και στα τραγούδια σου. Δηλαδή θέλει να ξέρει ο Γιώργο τελικά ποιο είναι. Και πολλέ φορέ βλέπουμε και κάτι βιτρίνε που δεν ισχύουν και αυτά που δείχνονται. Ενώ εσύ τουλάχιστον ό,τι δείχνει είναι και πραγματικότητα έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό προσπαθώ ρε παιδί μου και γι' αυτό πολλέ φορέ δεν χρειάζεται να μιλήσω. Γιατί αυτό θα έκανα και στη ζωή μου κανονικά. Και όσοι με ξέρετε, Ξέρετε ότι έτσι λειτουργώ, δηλαδή δεν παίζω κάποιο ρόλο. Σε κάποιον α, α, πες ότι είναι νέο κοινό, που δεν σε έχει ακούσει, mm -hmm. δεν σε ξέρει. Ε, τι τραγούδι σου θα το έλεγες να ακούσει πρώτα? Ε, κοίτα, εγώ με τις άποψη ότι όταν ε, ακούσουμε ένα τραγούδι, ενό καλλιτέχνη που μας αρέσει, καλό είναι να ψάξουμε όλη τη δισκογραφία και ό,τι κομμάτι έχει κάνει, για να πάρουμε μια Συνολική, σφαιρική <συνολής> άποψη. <συνολής> <συνολής> Αν έλεγε ένα πιτσυρίκι, μπε Spotify και άκου. Δεν θα το έλεγα κάτι συγκεκριμένο. Θα του λέγα μπε Spotify και άκου το όλο. Γιατί ξέρει, τον κάθε άνθρωπο μπορεί να κάνει κλικ ένα κομμάτι, στον άλλο να κάνει άλλο. Οπότε ξέρει, δεν μπορώ. Δεν έχω κάποιο κομμάτι που θα πω άκου αυτό για να καταλάβει ποιο είμαι. Έχω... Είσαι πολύ πλευρό. Το είπαμε και πριν. Εδώ ναι, ναι. ο άνθρωπο μπορεί να τραγουδήσει όπερα σε λίγο. Μα το είπε πριν. Είναι έτοιμο είμαι. Για όπερα. είναι έτοιμο <laughs> να ξεκινήσει. Λίγο μου. Ναι. Κάνει κάτι πριν βγει σκηνή. Το σταυρό μου. Αλήθεια. Οκ, ναι. okay, πιστεύει δηλαδή. Πιστεύω, πιστεύω. Έλα, ρε Γιώργο, δεν θα το ξέρω αυτό. Ε, Εννοώ εγώ πιο πολύ νόσα και πρακτικό. Πολλοί κόσμοι κάνει ξέρεις, μαθήματα ή ασκήσει λίγο ορθοφωνία, λίγο πριν βγουν, ανοίξει λίγο εδώ πέρα η λεμή για να μπορέσει να, να τραγουδίσει. Αλλά σου λέει κάτι καλύτερα. πνευματικό έχει ανάγκη ο άνθρωπο. Μπορεί, Μπορεί να, να κάνει. Κοίτα, ναι. τα μαγαζιά που παίζουμε συνήθω, επειδή ο ήχο είναι. Δεν είναι τέλειο. <laughs> <laughs> Δεν έχει να κάνει και πολλά. Okay. Και γι' αυτό θεωρώ ότι μάθαμε και τον κόσμο και εμεί που κάνουμε αυτό το είδο να παίζουμε half playback. Mm -hmm. Γιατί στα μαγαζιά που παίζουμε δεν υποστηρίζεται ο ήχο να κάνει κανονικό live. Ναι, αλλά είδε κάποια πολύ. Για και καμιά φορά κάποιοι συναδελφοί σου full playback και απλά τραβούνται από πάνω. Εντάξει είναι παιδί Γίνεται μου, για ο αυτό, καθένα... ναι. Κοίτα. Για, Και για φαν α πούμε ή και για να... Θα ε, παιδιά, σου πω, δεν εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό γιατί οι περισσότεροι που κάνουν αυτή τη μουσική Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν βγει πάρα πάρα πολλά παιδιά που είναι πραγματικά μικρά παιδιά Και του έχει έρθει όλο πολύ γρήγορα Όλο αυτό χρειάζεται και προπόνηση και εμπειρία να. Άξι, Όλοι μα το βρίσκουμε σιγά σιγά οπότε... Ρε παιδιά, συγγνώμη, το καλοκαίρι δεν έγιναν κάποια full viral video που τραγούδαν κάποιοι πασίγνωστοι εννοώ του είδου ράπερ, χωρί το playback και λέγανε Δείτε πώ ακούγεται. Καλά, ναι, ο καλύτερο ήταν ωραία. ο τρανό στο Just. Ήταν τέλειο το Ναι, υπάρχει. αλλά το ζούσε. Που αυτό θέλω γη... να πω ότι εμένα ναι, μου φαίνεται πολύ. Ρε, Εγώ τίτα, τον τρανό δεν τον ακούω γιατί τίτα, θέλω τίτα... να ακούσω το βιμπράτο του. Το ακούω προφανώς, γιατί μου αρέσει το τραγούδι. Ο τρανό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει ένα ιδιαίτερο vibe που δεν σε νοιάζει. Αν πατάει τι νότε, αν τραγουδάει καλά. Είναι το παιδί, είναι ιδιαίτερο. Και να πούμε ότι στι, ε, γιατί το διαχωρίζω, Γιατί όταν ακού ε, λαϊκά, α πούμε, ε, Αν και δεν μου αρέσουν ταμπέλε όπω είπαμε, ε, θε να ακούσει λίγο τη φωνή. Οκ, okay, κάποιο άλλο θα γράψει τύχου, κάποιο άλλο μουσική. εσείς, είναι τα τραγούδια σα. Οπότε mm -hmm. είναι οκ okay να μην ακούσει την υπερτέλεια φωνή με το τέλειο άνοιγμα και να πει πω, πω. Λοιπόν, ο, ο Γιώργο ρωτάει. Ε, α, τι θα εμφανιστεί, πώ στην Αθήνα, αν και εφόσον και αν θα συνεργαζόσουν με τη Λίλα. Λίλα εννοείται. Λίλα είναι. Δικό μα κορίτσι. Δικό μας παιδί, <laughs> είναι φίλη μου, είναι πολύ καλό παιδί, πολύ ταλαντούχο παιδί. Και εννοείται. Το έχουμε πει, πιστεύω θα γίνει γι' αυτό. Και πόσο επιτυχία έκανε μέσα σε λίγου μήνε ναι, εντάξει, κάθε. τα παιδιά αυτά που έχουν το αστέρι, ξέρει, αργά ή γρήγορα θα, θα, θα γίνει. Το πιστεύει αυτό, ε? ε Ναι, ναι, ε, και ναι. Και είναι και... και δουλευταρού πάρα πολύ. Αυτό είναι, είναι δουλευτάρο. Ναι. Ο Γιώργο τον έβγαλε το καλέντε Τι έγινε μέσα στι πρώτε δύο εβδομάδε. Ε, εντάξει. Γιατί δεν τα λες ρε Γιώργο Να πω τι ρε παιδί ε, Καλά ναι, τι να βγει να ναι, πει για τον εαυτό ναι. του έβγαλα τραγούδι παιδιά, συνόμη, και συγνώμη, την Ελλάδα να θυμάστε, Το ξέρουμε το βλέπουμε Θυμάστε ότι πριν 4 χρόνια ή 5 πόσο ήταν όταν βγήκε το, το μαμά που, δεν, που το ακούγες παντού ξαφνικά δεν ήξερες Και λέγες εντάξει ποιο θα βγει μετά ο Γιώργο άνοιξε το δρόμο να σου εξηγήσει, να σου πει τελικά μέσω τη μουσική, ότι αυτός, αυτό το είδο ήρθε για να μείνει. Δείτε, δεύτερο viral, super viral ε, κομμάτι, super hit. Και από hit. εκεί και πέρα, όχι μόνο. Έμεινε, είναι. Όχι, δεύτερο. Πρώτο, Σε πρώτο είναι, όχι λέω δεύτερο <laughs> χρονικά. Άρεσε Γιώργο. Και πρώτο <laughs> diamond, κάτι αυτό δεν ήταν το πρώτο. Δεύτερο μόνο. χρονικά όμω. Το το πρώτο διαμαντένιο λέω. στην Ελλάδα. Αλλά δεν, δεν μπορώ να κάτσω να λέω για αυτό γιατί είναι πώ έχουμε κάτι. Πολλοί παλιού καλλιτέχνε. Ναι, που... αλλά επειδή πάμε για τη λίλα που το ξεκίνησε, που ξεκίνησε τώρα, θέλω να πω ότι και εσύ πώ το βίωσε. βίωσες, ναι, πώς ναι, βίωσες ναι, ναι. την σούπερ αναγνωρισμότητα. σου, γιατί δεν τα λε: Ότι είναι κάτι που έγινε το 19 mm -hmm. Τώρα να βγαίνω κάθε φορά και να λέω είμαι αυτό, είμαι αυτό, είχα κάνει αυτό, ξέρει, το θεωρώ ανούσιο, κοιτάω με τα καινούργια πράγματα. Τότε δεν το έζησα καθόλου. Δηλαδή, ήταν, ήμουν κάθε μέρα σε άλλη πόλη, δεν καταλάβαινα τι γινότανε. Αν μου πει πώ το έζησε όλο αυτό, θα σου πω ότι δεν ξέρω. Δε, δεν θυμάμαι. Τώρα το ότι έχει φόρμα ακόμα αυτό το τραγούδι και το ακούμε, δεν σου λέει κάτι ότι. Γιατί τη θυμ... θυμάμαι όταν βγήκανε, λέγανε. Mm -hmm. Έλα μου, τώρα εντάξει τώρα θα πιάσει ένα-δύο χρόνια να πει: Δεν θυμόμαστε, ε, πήγαν ήδη πέντε. Και νομίζω ότι έχουμε ήδη άλλα πέντε σίγουρα. Κοίτα, και, και παίζει ακόμα και κάθε φορά που παίζει είναι σχεδόν το ίδιο από κάτω για τον κόσμο. Εντάξει, είναι φανταστικό αυτό, ρε. Δεν ξέρω πώ έγινε, δεν ξέρω αν έγινε στην τύχη, δεν ξέρω αν είναι η συνταγή αυτή. Το θέμα είναι ότι συμβαίνει. Το αγάπησε ο κόσμο. Όταν βγήκε. Ναι, 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 ναι. Τύχη, δεν γίνεται τίποτα. Όταν... Βγή... τραγούδι. Θα διακόψει. Απλά Ήρεμισε. να πω, όταν βγήκε, ναι. είχα ναι. γελάσει πάρα πολύ γιατί Λέμισε εγώ γελάσει. δεν το είχα ακούσει και ήμουν σε φάση εντάξει μωρέ τώρα και ήταν ο λάμπρο. Ακόμα τα είχαμε, φαντάζομαι πόσο παλιά. Πολύ. Ε, και μου λέει Κοπέλα, το τραγούδι, να... το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω αρέσει και λόγω του λάμπρου μπήκα και τα άκουσα και έγινα κι εγώ. Εξαιρετικά. Είδε εμεί οι μεγάλοι τι κάνουμε. Εσεί οι boomers. Λοιπόν, αυτή είναι η Matching Dragon, παιδιά, η αγαπημένη τη Έλενα Κόν. Στα Ματρέντιο 106,2. Δεν είμαστε κι εσύ χωρί σου δράκου. Λοιπόν, Βραία, ε, ε. Έλληνα Κόνη, Μέντε φουέρτε! Λοιπόν, και κλείνουμε σιγά-σιγά. Μέντε, -σιγά. ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά που ευχαριστούμε. Ναι, το πήρε σαν ονοματεπώνυμο. Ναι, ναι, δεν μπορώ δεν ξέρω. Μέντε, μέντε. Μέντε, εντάξει. Ναι, ε, χαρά. Πώ μέντε. Μέντε, μέντε. Γιώργο ή μέντε. Μέντε, μέντε. Η ε, μάνα ε, του λέει, Μέντε, τι να Να σου πω να του σου και εσύ το στόμα πιάνει οδεύουμε προ το κλείσιμο να αποδεσμεύσουμε κιόλα. Και τον, τον Γιώργο. Αέρα. Ναι, και τον αέρα τη εκπομπή να έρθει ε, η Μέρλιν. Ε, μία άποψη θέλω έτσι σύντομη, ή όσο θε και σύντομη να μην είναι, για όλο αυτό που γίνεται, είπαμε πριν για το fame και το light κτλ. Αυτό τώρα που έχει γίνει με τον Αντρέα και το light και απαντάμε και ξαναπαντάμε και ξα. Εσύ φαντάζομαι δεν θα το έκανε. Τι θα έκανα εγώ τώρα είναι άλλο θέμα, ρε παιδί μου. Όσο, Καθώς σαν... να τα χειρίζεται αλλιώ. Σαν να παίξω το βλέπει. Σαν να παίξω... Τι να σου πω, ότι... Εντάξει, συμφωνώ με το... Με το μέρος του Light είναι γιατί είναι φίλος μου. Αλλά δεν συμφωνώ. Με τον τρόπο που το χειρίζεται. Με το... Ναι, δεν συμφωνώ ρε παιδί μου. Εγώ... Πώς να σου το πω, όταν... Έμπαιναν στο τρένο μεγαλύτεροι από μένα, σηκωνό... σηκωνόμουν να κάτσουνε. Ναι. Οπότε, ξέρει, έναν άνθρωπο που είναι πιο μεγάλος και είναι τόσα χρόνια και στη τηλεόραση και, εντάξει, θα τό πως την οργή τώρα, δεν ξέρω. Από σεβασμό στο... Όχι, όχι από σεβασμό, γιατί όπως είπε και, ο... και ο κρίση ναι, μόνο. Ο, σεβα... ο σεβασμός κερδίζεται και μάλλον δεν του έχει δώσει το δίκαιο να τον σέβεται με αυτά που είπε, οπότε συμφωνώ με... που αντιδράει έτσι. Βασικά συμφωνώ. Καταλαβαίνω που αντιδράει έτσι. Εγώ θα το χειριζόμουν αλλιώ γιατί. Εντάξει. Είναι μεγαλύτερο άνθρωπο. Δηλαδή. Να το άφηνα να το πάρει το ποτάμι, κατάλαβε. Ναι, δεν θα δει. Να κάτσω να τσακωθώ με τον Αντρέα Μικρότη και τώρα. Ναι, ενώ έχει ανάγκη ο Λάιτο να το κάνει αυτό. Δεν, δεν έχει κάποιοι ανάγκη. Κάποιοι λένε ότι το κάνει. Είναι ρε παιδί όχι, μου. Είναι λοιπόν, και αυτό απαντάει. Είναι λίγο Απλά απαντάει. Είναι. Και ο Λάιτο. Mm. Δε... Δεν αφήνει μπησικά, Ναι, τώρα. δεν το αφήνει να μπει Εντάξει. Ο καθένα το χειρίζεται όπω πιστεύει. Για δεν ξέρετε τι Το τσιγκλάνε και όμω θεωρεί. Ε, γιατί είναι και πάρα τώρα πάρα μιλάμε και για ένα ωραία. τηλεοπτικό. Γιατί ο Λάιτ δεν είναι ο Λάιτ ο, ο, ο μουσικό, είναι ο Λάιτ ο, ο, ο κριτή του fame story. Οπότε ναι. λίγο το, 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 το ταχώνουν και λίγο. Για να απαντήσει. Ναι, τα, κοίτα, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα σε αυτά που, που λένε. Εντάξει, δεν συμφωνώ που έκρινε ρε παιδί μου, τα παλιά κομμάτια ότι δεν χρειάζονται και μπούρ, 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 τα, τα είπαμε και πριν αυτά αλλά έχουν πέσει πάνω του και να τον φάνε όλοι χωρίς επιχειρήματα. Δεν λένε κάτι. Σε αυτό που είπε ο, ο Αντρέας Μικρούτσικος πιστεύεις δεν είχε επιχείρημα σε σχέση με το ότι θα έπρεπε να ξέρει τον Τζιτσάνι, γιατί τα... δεν τα είπε μόνο Αντρέα, θα είπαν και πολλοί ότι... Θα έπρεπε. Δεν, δεν, υπάρχει θα έπρεπε. Είναι το ότι θέλει να. και που δεν του ξέρει, έχει κάνει επιτυχία και. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το πάρει. Έχει άπειρα νούμερα, οπότε ναι, Δεν μπορεί ναι. να το πάρει κάποιο αυτό. Είτε ξέρει το Τζιτσάνι, είτε όχι. Το αν θέλεις να μελετήσεις την ιστορία της μουσικής και να ξέρεις κάποια πράγματα είναι καλό σίγουρα. Τώρα αν δεν θέλει να το κάνει ή δεν του αρέσει αυτή η μουσική δεν μπορείς να τον κρίνεις. Γιατί. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς τι... να, να αναιρέσεις παιδί μου όλο αυτό, όλη αυτή την ιστορία. Την επιτυχία δεν μπορεί να την πάρει κανεί. Όμω, όταν κάθεσαι σε μια επιτροπή, μουσική, έστω και αν εκπροσωπεί το είδο σου, mm. που δεν είναι το Αρεμπέτικο, δεν είναι ο Τσιτσάνη, θεωρώ εγώ, σε αυτό συμφωνώ με του ε, ανθρώπου που έχουν κάνει την κριτική, ότι καλό είναι να ξέρει πέντε πράγματα και να μην μηδενίζει ακόμα. Δηλαδή, και εγώ μπορεί να μην ακούω, α πούμε, light και να μην αρέσουν τα τραγούδια του, δεν μπορώ όμω να μην παραδεχτώ ότι έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Σε αυτό συμφωνώ α, ε, αυτό ότι δεν πρέπει διαφωνία. Και εγώ δεν συμφώνησα με αυτά που είπε ότι που μηδέ, δεν μηδένισε. Εντάξει, το είπε λίγο περίεργα. Το είπε με, με τον τρόπο του. Το με τον τρόπο του, δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά παρόλα αυτά κατάλαβε. Είναι αυτό που σου είπα. Ότι δεν μπορεί να, το, να του πάρει τα No, κάτι... Κανείς δεν θέλει να του τα πάρε. πάρει. Αυτά είναι, είναι τρόπεα και λάφυρα Και Απλά, Τα νούμερα και οι πωλήσει υπάρχουν νομίζω και πρώτα τα αμφισβητήσει. Mm -hmm. Η αγάπη έλε... του κόσμου. Εγώ στην αρχή μπορεί να καταλάβαινα και να συμφωνούσα με το πώ είπε ότι δεν ξέρει αν θα δώσει κάτι στα παιδιά να μάθουν να τραγουδάνε κάτι τέτοιο για μετέπειτα για τα μαγαζιά. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που είπα OK. Εγώ πιστεύω λίγο ναι, μετά. Ναι, και σε αυτό δεν συμφωνώ ρε παιδί μου. Γιατί καλό είναι αφού αυτό θα ακολουθήσουν και μπορεί να χρειαστεί να πούνε και τέτοια κομμάτια σε ένα μαγαζί. Ε, Δεν λένε. ήταν κάτι τόσο προσβλητικό. Εγώ πιστεύω μετά έγινε πολύ προσωπικό, και μετά ήθελε να πάρει εκείνο συσσαγωγικά τα τρόπε άλλων. Ότι η δικιά του επιτυχία μάλλον στοιχίζει ή είναι καλύτερη από κάποιον άλλον. Εντάξει, ναι, υπήρχε μία μικρό. μικρόπρέπεια. Τέλο πάντων, όλα καλά. Δεν είναι τώρα το εκπρόσωπο <συρω> του κειμένου. Θα μου πει λίγο τώρα, θα τον... θα μου πεις για, να <συρωθυντικά> για το τραγούδι <συρωθυντικά> τώρα που το έχουμε ακούσει ήδη τόσε <συρωθυντικά> φορέ. Πού θα σε εμφανίσει, παρασκευή... αν θα κάνει και τι άλλο μπορεί να ετοιμάσει. Ε, τώρα είναι το κομμάτι αυτό μάλλον θα το κάνουμε και βιντεοκλιπ μετά ετοιμάζω πάλι ε, έχω βασικά αρκετά κομμάτια που είναι να βγουν ε, είμαι στην στο στούντιο lives συνέχεια. κανονικά συνεχίζουμε αυτά άλλη συνεργασία ε, που έχει στα σκαριά ή... υπάρχουν υπάρχουν πράγματα δεν θέλω να ανακοινώσω κάτι ακόμα γιατί δεν δεν είναι τελειωμένο ούτε το κομμάτι ούτε τίποτα καταλάβες okay. αλλά τα επόμενα είναι σε όλο Πώ ήρθε Ά, ωραία. και να, να, κλείσουμε όμω για το κομμάτι. Πε μα λίγο πάλι τίτλο, ποιον το τραγουδά, ξέρει το δώσω λίγο Ζιν, σε ζήμα. Ναι. Είναι με το φίλο μου τον τρανο mm -hmm. Βγαίνει σήμερα, τα μέσα ανοιχτά, 12 και 1. Θα είναι στο Spotify. Πολύ ωραία. Και σε όλε τι πλατφόρμε νομίζω, εκτό από YouTube. Mm -hmm. Καλά τα λέω. YouTube είπε ότι αν κάνει το κλειπ. Θα γίνει το... κλειπ το... Το ναι. Μπράβο. Τέλεια. Από, από θε να πει κάτι άλλο για εταιρείε, αυτά, τίποτα όλα. Τα έχουμε πει όλα όπω πρέπει, ε? Ευχαριστώ τη μαμά μου, τον παπά μου για αυτά. <laughs> <ξεκαιρία>. <laughs> Εγώ <laughs> λέω, ρε <laughs> παιδί <laughs> μου, Τι γιατί τίποτα, μπορεί τίποτα. να μην έχει σκεφτεί. Αν δεν το έχουμε δώσει ούτε ένα καφέ το ανθρώπου. Μπορεί... Ούτε ένα καφέ. Τίποτα. Σε ξυπνήσαμε αλλιώ. Το επόμενο τραγούδι να είναι το ούτε ένα καφέ. Γιατί και να πάντα θέλεις... Για την αγένεια των ανθρώπων που. την αγένεια των ανθρώπων στα ΜΑΤ. <laughs> <laughs> στα ΜΑΤ, εδώ που. Δε... Ήρθα να πούμε και τα ξεροταλιάζω. Μα τι είχα μου έκανε πέρυσι στα ΜΑΤ, Walk. <laughs> Τι χαμό έκανε πέρσι στα Μάτκο, και εγώ αυτό είχα, θα είχα... πω. Είχα... Έκανε χαμό, νομίζω, εσύ ήσουν το πρόσωπο. Είχα το και λιμερό. ωραία ημερών. παρέα, ήταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Άντε και του χρόνου πάλι. Άντε και του χρόνου πάλι. Του χρόνου, ναι. Ο, ο, ο παππού. Ναι. Άντε και του χρόνου, παιδάκι. Λοιπόν, Μαντ Radio 102, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον και Αμέντο Φουέρτε. Mad Radio Podcast. Τα ακού στο Apple Podcast, Google Podcast, Spotify και στο κανάλι του Mad Radio στο YouTube.